Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί μετά από παρέλευση 3 εβδομάδων απουσίας και στο τηλέφωνο 25-827-77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε λίγα λεπτά αφού διαβάσουμε 2-3 στίχους από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26, στίχος 1. Λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο τα εξής: «Και εγένε τότε τέλεσαν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού, είδατε ότι μετά 2 ημέρες το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στο σταυρωθήνε». Αρχίζει η διήγηση του Ευαγγελίου για την πάθος του Κυρίου μας. Κεφάλαιο 26, στίχος 1, απόδοση στα νέα ελληνικά. Όταν δε ο Ιησούς τελείωσε αυτούς τους λόγους, είπε στους μαθητάς του, «Ξέρετε ότι μετά 2 ημέρες έρχεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί». Αρχίζει ο Κύριος να ετοιμάζει τους μαθητές για την παράδοση τους στους πρεσβυτέρους και στους γραμματείς και αρχιερείς των Εβραίων. Έχω όμως ήδη ένα ακροατή, παρακαλώ. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος Ευαγγελίτσα, σε χάσαμε. Τι κάνετε? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Κι εγώ καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραίες πάντως οι ομιλίες σας, Δημήτρια. Τις άκουσες, Ευαγγελίτσα? Ναι. Μπράβο, ωραία. Ευτυχώς που σου άρεσε, Ευαγγελία. Έχω 3 ερωτήσεις σήμερα. Για να δούμε λοιπόν οι ερωτήσεις τι λένε. Η πρώτη ερώτηση είναι, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο από φύλλο? Είναι απλά για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι? Όχι, είναι αλήθεια. Ό,τι λέει η Αγία Γραφή είναι αλήθεια, Ευαγγελία μου. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Αληθώς είπε η Γραφή ότι έπλασε ο άνθρωπος από γη. Από γη και από χώμα και νερό, πυλό δηλαδή. Ναι. Και άμα λένε κάτι στο σχολείο για τον Χριστό που ξέρουμε ότι δεν ισχύει, εμείς πρέπει να διαφωνήσουμε με τους καθηγητές μας? Τι πρέπει να κάνουμε? Αν λένε κάτι που δεν ισχύει, εμείς θα πούμε την αλήθεια. Και θα πούμε ότι εμείς έτσι πιστεύουμε. Και δεν συμφωνούμε με αυτά τα οποία λέει ο δάσκαλος. Δηλαδή θα διαφωνήσουμε. Θα το... Άμα είναι ευγενικά, όπως... ευγενικά με. Τι δεν καταλάβατε να άκουσα? Άμα είναι όμως κάποιος άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει και ισχυρίζεται τα δικά του. Εντάξει, ας μας λέει τα δικά του, δεν μας απασχολεί. Αλλά αν μας ρωτήσει αν συμφωνούμε, εμείς θα πούμε όχι, δεν συμφωνώ. Αν δεν μας ρωτήσει, μην πιστεί ποτέ, δεν σε ρωτήσει. Δηλαδή μόνο αν μας ρωτήσει. Ναι, άμα σε ρωτήσει, είσαι υποχρεωμένη να πεις την αλήθεια. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας επαινεί κάποιος? Έχουμε δει αυτή η Ευαγγελία μου. Θα βάζουμε από το ένα, θα βγάζουμε από το άλλο. Πώς μπορούμε να μην περηφανευτούμε? Γιατί εκείνη τη στιγμή σίγουρα θα μας πιάσει η υπερηφάνεια. Δεν ξέρω τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας και τα λαττώματά μας. Τι να περηφανευτούμε, για ποιο πράγμα, αφού δεν έχουμε τίποτα καλό πάνω μας? Οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν μας βλέπουν. Θα σκεφτούμε τα λαττώματά μας. Θα σκεφτούμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Ναι. Και η τρίτη ερώτηση είναι, γιατί ο Θεός διάλεξε τους Ισραηλίτες αφού ξέρει ότι θα τον προδώσει αυτός ο λαός? Διάλεξε τον Ισραηλιτικό λόγο, λόγω της υπεραγίας του τόπου, λόγω της Παναγίας μας. Επειδή η Παναγία θα ήταν Εβραία, την πιο τελεία γυναίκα στον κόσμο, η πιο αγία γυναίκα θα ήταν η Παναγία, γι' αυτό επέλεξε τον Ισραήλ, λόγω της υπεραγίας του τόπου. Και ποιος είναι τώρα άκλεκτος λαός του Θεού? Η Εκκλησία ολόκληρη. Δεν είναι ένα έθνος βιολογικό, δηλαδή οι Έλληνες, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι κτλ. Είναι η Εκκλησία πλέον, ο εκλεκτός λαός του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού. Ο νέος δηλαδή Ισραήλ. Δηλαδή όλοι οι Ορθόδοξοι. Όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, ναι, όλοι. Δεν είναι και οι Καθολικοί μέσα? Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι, δεν είναι ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού μας. Έχουν πέσει σε αίρεση και σχίσματα. Είναι έξω. Δεν είναι εκλεκτός λαός όποιος είναι αιρετικός. Ναι, ακόμα σίγουρα. Δεν ανήκει στην Εκκλησία, δεν ανήκει στην Εκκλησία. Ακόμα και παλιωμορολογήτης να είναι. Και παλιωμορολογήτης είναι σχίσμα και ευχόμαστε να επανέλθουν πίσω στην Εκκλησία. Δηλαδή μόνο όσοι είναι καταταγμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο όσοι είναι ενταγμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκλεκτός λαός του Θεού, διότι η Εκκλησία πλέον του Χριστού είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ, γέροντα, την ευχή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου, Παναγία μαζί σου.
Δεν έχουμε άλλο κρατήσει τη γραμμή. Η Ευαγγελία πιέσε το πρωτείο. Να διαβάσουμε λίγο από το Ευαγγέλιο πιο κάτω και βλέπουμε στη συνέχεια. Λέει στίχος 3. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα. Τότε μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στο μέγαρο του αρχιερέως, ο οποίος ονομαζόταν Καϊάφας. Μάλιστα, έχουμε ένα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, γέροντα μου. Μάλιστα. Ευλογείτε, γέροντα μου, καλησπέρα. Μισό λεπτό να σας φτιάξω τη φωνή λίγο. Μάλιστα. Ευλογείτε, γέροντα μου, καλησπέρα, λεπτά. Καλησπέρα, δεν σας ακούω όμως καλά. Τώρα με ακούτε. Λίγο πιο καθαρά, λίγο. Ήθελα παρακαλώ να μας πείτε λίγο τα συναισθήματα σας, γέροντα μου, που είχετε με τη μεγάλη ευλογία να είσαστε παρόν στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωσής του Βατοπεδινού. Του γέροντος μας, του γέροντος Ιωσής του Βατοπεδινού. Μας πείτε λίγο τα συναισθήματα, πώς νιώσετε που είσαστε παρόν. Πώς να νιώσουμε όταν είμαστε παρόντες στην ανακομιδή των λειψάνων του γέροντά μας. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται και κάτι που δεν εκφράζεται. Ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ήταν τόσο ζωντανή η παρουσία του Γέροντα ανάμεσά μας και η ευχή του και η παρουσία του και η χάρη του Θεού ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε με λόγια. Ας έχουμε την ευχή του και ας επικαλούμαστε τις Άγιες Πρεσβείες του στο Θεό να μας ελύσει ο Κύριος και εμάς. Ήταν μεγάλη συγκίνησή μας, μεγάλη κατάνοιξη που επικρατούσε σε όλους μας, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους πατέρες που ήταν εκεί. Ήταν μεγάλη αγωνία μας όλων μέχρι να ανοιχθεί ο τάφος, να δούμε τα λείψανα του γέροντός μας, πως ήταν μετά από τόσα χρόνια. Και ήταν κάτι έτσι πρωτόγνωρο. Πολλές φορές κάναμε ένα ακόμη δε λείψανων πατέρα του Άγιον Όρος, ιδιαίτερα που γίνονται πάντοτε, όχι μόνο στο γέροντα Ιωσή, πάντοτε γίνονται ένα ακόμη δε λείψανων, αλλά ήταν για μας επειδή είμαστε παιδιά του και είμαστε συνδεδεμένοι. Και μαζί του ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για μας και για τη συνοδεία μας ολόκληρη. Έχουμε τον αδερφό, παρακαλώ. Τα λείψανα του γέροντα είχαν αυτό το χρώμα το κροκοβαφές. Σαν κρόκος του αυγού ήταν, σαν και χρυμπάρι ήταν τα λείψανα του γέροντα μας. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία της αγιότητας, όπως το περιγράφουν και οι Άγιοι Πατέρες μας. Έχουμε τον αδερφό, παρακαλώ, στη γραμμή ήδη. Καλησπέρα, γέροντα. Καλησπέρα. Η ευχή σου, τι κάνουμε, τι καλωσόρισες. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν αισθητή η απουσία σου, αλλά είδαμε όμως την εκταφή, να ακούμε τις ομιλίες σας κάθε μέρα, ήταν ωραία πολλά γέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχω δύο απορίες γέροντα, δύο νόμιες. Μια απορία μου είναι ότι το ψαλμό 50 και 142 συναντούμε το συχνά. Την πρωί προσευχή, στο απόγευμα, με τις παρακλήσεις του Χριστού, της Παναγίας, το ίδιο και 142 ψαλμός. Είναι πιο εγκαιτευτική, γιατί το συναντούμε το ίδιο ψαλμό. Ο 50 ψαλμός είναι ο ψαλμός του Ελεησόν με Θεός. Ναι, ναι. Ψαλμός του μετανοίας. Ναι. Και επειδή είναι τόσο πολύ οικείο σε εμάς που θέλουμε να ζήσουμε τη μετάνοια, και επειδή η μετάνοια είναι καθημερινό έργο της ψυχής μας, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες τον έβαλα συχνά πυκνά μέσα στις ακολουθίες για να τον διαβάζουμε συνεχώς και να τον μάθουμε. Το 142 ποιος είναι, να δω λίγο στο λεπτό. Το κύριε Σάκουσο προσευχή, μάλιστα. Είναι ένας ψαλμός που μιλάει, είναι κεντευτικός προς τον Θεό για να μας ακούσει την προσευχή μας. Κυρίως το διαβάζουμε στο απόδειπνο. Στις παρακλήσεις των Αγίων και της Παναγίας μας, για να μας ακούσει ο Θεός τη δέση μας και την προσευχή μας. Είναι πιο εγκαιτευτική ψαλμή, δηλαδή. Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω μετά την παράκληση της Παναγίας, στην εκκλησία που πηγαίνουμε στην παράκληση, ψάχνουν την υπεραγία Θεοτόκου και καλούν κάποιους στίχους. Μετά όμως λέει υπάρχει ο διέψιλο λόγου, χάρη ο ιρμός. Πού τα πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά, γιατί στην εκκλησία δεν τα λέω μίξα. Τον ιρμό δεν το διαβάζουμε, όχι. Αλλά και αν το διαβάσει κάποιος δεν χάθηκε ο κόσμος. Ευλογία είναι, αλλά δεν το ψάλλουμε αυτό, δεν το διαβάζουμε. Αυτά γέροντα να μου σε ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Παραπάνω να διαβάζουμε, λιγότερα να μην διαβάζουμε, λέγει ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρο. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ γέροντα. Ναι, εσείς. Καλησπέρα, γέροντα. Καλησπέρα. Χάρηκα πάρα πολύ, σας είδα έστω και λίγο στα Δημήτρια την πρώτη μέρα το Σάββατο. Ήθελα να σας δω. Έστω για 10 δευτερόλεπτα, 15 κατάφερα, σας είδα και πήρα την ευχή σας και πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Γέροντα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι λόγοι σας και οι εκπομπές σας με ανατάβουν πάρα πολύ.
Είμαι αρχάριος στα πνευματικά ζητήματα και εδώ και 2 χρόνια προσπαθώ, κάνω τον αγώνα μου. Προσπαθώ, βρίσκω εκπομπές σας, παρακολουθώ και είναι κάτι πραγματικά που με αναπαύει. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και μία παράκληση, αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν είναι προηγουμένως. Γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να γλιτώσει από την υπέρμετρη ανησυχία, από τους κακούς λογισμούς ότι κάτι κακό θα συμβεί στην οικογένεια? Είναι κάποιες σκέψεις που βασανίζουν? Αυτό είναι το ένα το ερώτημά μου. Είναι έναν άγχος που μας δημιουργείται μέσα από την ευαισθησία της ψυχής μας και το εκμεταλλεύεται και ο πειρασμός να μας κάνει αναστάτωση και να μας φέρει ταραχή. Να προσεύχεστε και να μην αφήνετε τους λογισμούς αυτού να μπαίνουν στη ψυχή σας. Αλλά να έχετε εμπιστοσύνη στην πρόνοια της αγάπης του Θεού Πατέρα μας και να τα αφήνετε όλα στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Να τους αγνοώ λοιπόν, Γέροντα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Προσπάθησα λίγο στα Δημήτρια, έτσι, βέβαια με τόσο πολύ κόσμο που είχε, δεν κατάφερα όπως ήταν φυσικό να σας δω. Έχω κάποιο έτσι προσωπικό θέμα το οποίο θα μπορούσα έτσι να σας, κάποια στιγμή να σας κάνω ένα τηλέφωνο με βασανίδα. Ναι, δοκιμάστε, δοκιμάστε. Πότε μπορώ να σας καλέσω? Αύριο με, γύρω στις 9 με 10 το πρωί, αν με πάρετε, μετά την εκπομπή. Πάρα πολύ. Σε αυτό το τηλέφωνο, εγώ τηλεφωνώ από Αθήνα, Χαράλαμπος λέγομαι. Το να κοιμάστε. Σε πάρω σε αυτό το τηλέφωνο. Όχι σε αυτό, στο κινητό μου να με πάρετε, στο κινητό. Ναι. 0357-99-45-73-73. 73-73. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα. Κάσε καλά, Χαράλαμπη, Παναγία μαζί σου. Θέλω να σε ευλογεί, Χαράλαμπη. Έχω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, πατέρα Θανάση, Άγγελος είμαι. Ναι, Άγγελε, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Εσείς? Δόξα τω Θεώ κι εμείς. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Ναι, ήθελα να ρωτήσω με αφορμή μια ομιλία του Γέροντα που την άκουσα στο κανάλι σας στο YouTube που έλεγε για τα πάθη και για τη μετάνοια. Του Γέροντα Ιωσήφ. Του Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Έλεγε ότι ουσιαστικά η πάλη για τα πάθη είναι το να μένει κανείς εν μετανοία, ακόμα και αν πέφτει, που είναι φυσιολογικό να πέφτει, αλλά να μετανοεί κάθε φορά που πέφτει. Και έλεγε, νομίζω ότι σιγά σιγά σου δίνει ο Θεός τη δύναμή του να τα ξεπεράσει τα πάθη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν προσπαθούμε, εντάξει, όχι τόσο πολύ όσο φαντασμοί οι μοναχοί, αλλά όσο μπορούμε, ας πούμε, και βλέπουμε ότι ο λογισμός ένας άνθρωπος είναι αδύνατος και χάνεται και προσπαθούμε, αλλά και κάποια στιγμή κουραζόμαστε και δεν αντέχουμε άλλο. Τι θα συμβουλεύατε? Να ξέρουμε, Άγγελε μου, ότι ο αγώνας μας είναι να είμαστε μέσα σε προσευχή μετανοίας. Δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα που μετρά, όσο η μετάνοια. Εάν μετανοούμε και είμαστε ταπεινοί και μετανοούμε ενώπιον του Θεού να ταπεινώσει, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι η νίκη μας. Δεν είναι το αποτέλεσμα το πρακτικό, αν θα νικήσουμε ή δεν θα νικήσουμε τα πάθη. Η προσευχή της μετανοίας είναι το ζητούμενο και αυτό έχει αξία και αυτό κοιτάει ο Θεός από εμάς. Διότι τελικά ο νικητής είναι αυτός που μετανοεί και είναι ταπεινός. Ναι, αλλά οι πατέρες λένε, ας πούμε, ότι άμα διακόψει, και τον μητό λέει και ο Γέροντας Ιωσήφ, ότι αν υποκύψει σε κάποια αμαρτία και υποκύπτει, χάνεται λίγο η αίσθηση. Και μετά, ενώ θα μπορούσε να είσαι συνεχώς συνδεδεμένος, ας πούμε, με το Θεό, ας πούμε, κάπως σαν να το χάνεις λίγο. Ναι, αυτή όλη η ταλαιπωρία, αυτή όλη την ταλαιπωρία που περιγράφει ο Γέροντας και που βιώνουμε όλοι μας καθημερινά, εάν τη μεταποιούμε σε προσευχή μετανοίας και με ταπείνωση προσπίφτουμε στα πόδια του Χριστού μας και ζητούμε συγγνώμη για το σφάλμα μας, τότε ο Θεός μας δέχεται, Άγγελε. Δεν μας παραβλέπει ο Θεός. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, παιδί μου. Κόκκο, αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Η Δέσποινα είμαι από το Ηράκλειο, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, Δέσποινα, εσύ? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε κι εμείς. Είμαστε εδώ με τον Μιχάλη και με τη μητέρα μου και ήθελα να σας πω πόσο πολύ χαρήκαμε που σας είδαμε στα Δημήτρια. Και εγώ το ίδιο χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαρήκαμε και ευχόμαστε έτσι να έρχεστε και πιο συχνά στην Ελλάδα να μπορούμε και εμείς να σας βλέπουμε. Όποτε θέλει ο Θεός κόσμο και όποτε επιτρέπει ο Θεός. Εντάξει, Γέροντα, ευχαριστούμε πολύ. Να προσεύχεστε για μας, Δέσποινα. Πολλές ευχές στον Μιχάλη και στη μητέρα σου, τη Μαρία. Πάντοτε. Σας δίνω λίγο το Μιχάλη που θέλει να σας μιλήσει. Ναι, Μιχάλη. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος Μιχάλη σε ευλογεί. Ήτανε μεγάλη χαρά που σας ακούσαμε στα Δημήτρια και καταφέραμε να σας δούμε από κοντά. Αν θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβολίζει η μικρή είσοδος και η μεγάλη είσοδος στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Αν θέλετε να... Οι πατέρες που ερμήνευσαν τη Θεία Λειτουργία
μας παρέδωσαν ότι η μικρή είσοδος συμβολίζει το κήρυγμα του Χριστού και την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Και αυτό προηγείται και η λαμπάδα όπως σαν να εικονίζει τον τίμιο πρόδρομο. Και με το Ευαγγέλιο που λέει η Σοφία Ορθή είναι η είσοδος του Χριστού στον κόσμο με το κήρυγμα του. Και μεγάλη είσοδος στην πορεία του Χριστού στο Γολγοθά. Στο Γολγοθά θα προωθεί. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολλές ευχές στη μητέρα, σου και στη σύζυγό σου. Παναγία μαζί σας. Έχω εγώ αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γιάννα, μου λογείτε. Του κυρίου. Γιάννη, είμαι από την Αγγλία. Α, Γιάννη, δεν σε κατάλαβα. Σε καλά, Γιάννη. Ναι, Γιάννη, δόξα ως Θεώ. Επιθυμήσαμε σας. Κάναμε και εμείς σε απεργία, τι να κάνουμε. Μεγάλο μου λόγο, Γιάννα. Χαίρομαι τον παγόμα με τις ομιλίες. Ήθελα από μια έτσι δημόσια να ευχαριστώ στον Πάτερ Σιρόθεο για τον τρόπο που χειριζέται τον ραδιοφωνικό σταθμό, τα προγράμματα που βάλει και που κάνει φορά στις αρχές που πήρε στην Ελλάδα, στο Τεστάριο Νόρο, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν που γίνει το Σάββατο και πάντα έχω πραγματεψάχνα, είναι καθηγητάς μας ο Πάτερ Σιρόθεο, ότι είναι όλα καλά, διότι... δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, Γιάννη. Ήταν τα μελχό δύο... έτσι μικρές απορίες μετά μας, γιατί ήταν μαζί μου και ο Μάριος. Ναι. Να ρωτήσει κάτι. Ξαναμιλήσαμε τον Τζουλόν, αλλά έτσι ακόμα λίγο δυσκολεύκομαι. Όταν είναι να προχωρήσουμε μπροστά με κάποιες αποφάσεις, πώς διακρίνουμε τι μπορεί να κάνουμε, τι μπορεί να πράξουμε, να είναι πράγματι το θέλημα του Θεού. Εντάξει, να αποφέρουμε τις ελπίδες μας, τις έννοιες μας στον Θεό και δούμε τη φώτιση του. Αλλά εκείνη την ώρα μπορούν να παρθούν οι αποφάσεις, πώς διακρίνουμε αν τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πράξουμε εν το θέλημα του Θεού ή εν το θέλημα το δικό μας το εγωιστικό. Γιάννο μου, κοίταξε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντοτε είναι να κρίνουμε τις αποφάσεις μας με τις εντολές του Θεού και τους κανόνες της Εκκλησίας. Εάν οι κανόνες της Εκκλησίας και οι άγιες εντολές του Ευαγγελίου δεν είναι αντίθετες με αυτό που αποφασίζουμε, τότε έχουμε ένα εχέγγυο στα χέρια μας ότι δεν αμαρτάνομαι. Τώρα, να ξέρουμε απόλυτα το θέλημα του Θεού δεν είναι εύκολο, διότι το θέλημα του Θεού είναι πολύπλοκο, δεν μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως είναι και πολύ απλό. Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία μας. Και εμείς πρέπει να κοιτάζουμε τη σωτηρία μας μέσα από αυτό το οποίο ζητούμε. Αν αυτό που κάνουμε δεν βλάφτει τη σωτηρία μας και δεν θα βλάψει την πορεία μας προς το Θεό, τότε προχωρούμε ταπεινά. Και αφού θέλουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε ταπεινά και απλά. Αφού προσευχηθούμε προηγουμένως, θα το ευλογήσει ο Θεός. Αν είναι κατά Θεό, θα αποδοθεί. Αν δεν είναι κατά Θεό, δεν θα αποδοθεί. Εντάξει, ευχαριστώ για την πάρα πολύ τούτο. Το δεύτερο είναι πιο μικρό. Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό. Άκουσα πρόσφατα για να πω κάποιον ότι η Θεία Λειτουργία, ας το πούμε, η ρίζα της εξωπώς ξεκίνησε, βασίζεται στο ελληνικό θέατρο, ότι γίνεται σαν μια παράσταση. Ξαναεξηγήσετε άλλες φορές ότι είναι μια παράσταση της βασιλείας των ουρανών, αλλά πρώτη φορά να ακούω ότι τουλάχιστον την ερμηνεία ή την εξήγηση ότι είναι μια θεατρική παράσταση, όπως πάντα έτσι εξηγήθηκε η ίδια. Σωστό το πράγμα για όταν μάθαμε. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό, ούτε και απόλυτα λάθος. Δεν είναι ότι η Θεία Λειτουργία διαμορφώθηκε μέσα στο πέρασμα των πολλών αιώνων. Άρχισε σαν απλή παράθεση του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, στα δείπνα της αγάπης των χριστιανών των πρώτων, τις νύχτες εκείνες όπου μαζεύονταν οι χριστιανοί για να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και σιγά σιγά μπήκαν διάφορα στοιχεία, τα οποία την εξέλιξαν όπως είναι σήμερα. Σίγουρα έχει κάποια στοιχεία από την αρχαία παράσταση του ελληνικού θεάτρου, αλλά δεν είναι θεατρική παράσταση, είναι μια μυσταγωγία, είναι μια προσευχή, είναι μια μετοχή στο μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου μας. Είναι η γέννηση, είναι η σταύρωση, είναι τα θεοφάνεια, είναι το κήρυγμα, είναι η ανάσταση, είναι η ανάληψη. Όλα η ζωή του Χριστού μας είναι αποτυπωμένη στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ, Γεωργιά μου. Να πάω την ευχή σας εδώ στον Μάριο. Ναι, να είσαι καλά, Γιάννο μου. Καλησπέρα, Γέροντα. Καλησπέρα, Μάριο. Τι καμνείς. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Δόξα τω Θεώ, Μάριο μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Έχω μια απορία που σκέφτηκα πριν λίγες εβδομάδες. Ναι. Εδώ στην Αγγλία, όταν
θα θέλει ένας Ορθόδοξος να παντρευτεί είτε έναν Αγγλικανό ή έναν Καθολικό, δεν πρέπει να βαπτιστούν ξανά οι Αγγλικανοί ή οι Καθολικοί. Και σκεφτεί, επειδή οι Αγγλικανοί έχουν γυναίκες πατέρες, αν ο Αγγλικανός που θα πάει να παντρευτεί ο Ορθόδοξος βαπτίστηκε από γυναίκα ιερέα όταν ήταν μικρός, δεν πρέπει κανονικά να ξαναβαπτιστεί για να παντρευτεί ο Ορθόδοξος τον Αγγλικανό? Κανονικά, Μάριε μου, δεν υπάρχει βάπτισμα έξω από την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, την κανονική Εκκλησία του Χριστού μας. Το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ανήκει στην Εκκλησία. Όλα τα μυστήρια τελούνται από την Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχουν μυστήρια έξω της Εκκλησίας. Είτε Αγγλικανός είναι κανείς, είτε Προτεστάντης, είτε Ρωμακαθολικός. Ό,τι και αν είναι, δεν μπορεί να γίνει το βάπτισμα το κανονικό της Εκκλησίας εκτός της Εκκλησίας χώρου. Αλλά εκεί, αν έρθει τέτοια περίπτωση, καλό είναι να συμβουλευτεί την τοπική Εκκλησία και να δείτε τι πρέπει να γίνει. Ναι. Ευχαριστώ, πατέρα μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Θεός μαζί σου. Εγώ, αδερφό, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Τις ευλογίες σας, πάτε. Θεός μαζί σου. Είπε κάτι πριν που παραξένευσε με, γιατί βασικά, είπε πριν της πρώτης κυρίας ότι πρέπει να ερμηνεύουμε τις γραφές σαν κυριολεκτικές. Και επειδή σπούδασα φυσική και είμαι λέω ότι το θελικό είναι επιστήμο, πάντα έκανα την πίστη μου να συμβαδίζει με τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Ναι. Και έκανα τις γραφές μες στο μυαλό μου, λάθος μου, ίσως δεν ξέρω, έκανα τις να είναι πιο μεταφορικές παρά κυριολεκτικές σε κάποια επιστημονικά σημεία. Δηλαδή περιγράφει, ας πούμε, τη γενεολογία του Χριστού. Και άμα προσθέσεις την ηλικία των ονομάτων, σκάλει ότι η γη, ξέρω εγώ, είναι 10.000 χρονών. Ή περιγράφει ότι η γη είναι στο κέντρο του κόσμου. Μέσα, όχι ακριβώς. Και πάντα τούτα τα πράγματα πιο επιστημονικά έπαιρνα τα μεταφορικά. Δηλαδή έπαιρνα τα σωστά μηνύματα, ότι νόμιζα κι εγώ, αλλά όχι κυριολεκτικά. Και παραξενεύτηκα. Και ήθελα τη γνώμη σας για τούτο. Μάλιστα. Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκαιο ότι κάποια μηνεύονται, ας πούμε, και λίγο έτσι, όχι αλληγορικά ή μεταφορικά, αλλά κατά το πραγματικό νόημα. Όταν λέει ότι ο Θεός, ας πούμε, περπατούσε το απόγευμα στον Παράδεισο. Εντάξει, δεν περπατούσε ο Θεός στον απόγευμα, δεν έχει πόδια ο Θεός να περπατά στον Παράδεισο, αλλά είναι για να δείξει ότι ήταν παρόν ο Θεός. Αλλά σε ουσιαστικά για πράγματα πρέπει να πάρουμε τη γραφή όπως είναι. Όταν λέει «χουν λαβών από τη γη», έλαβε χώ από τη γη ο Θεός και έπλασε τον άνθρωπο. Γιατί να μην είναι κατά κυριολεξία αυτό το πράγμα? Ναι, ναι. Και πάντοτε να έχουμε και υπόψη μας την ερμηνεία στον Αγίον Πατέρα. Οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύονται και την Αγία Γραφή αυθεντικά μέσα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν ήδη. Σωστά. Χρειάζονται ερμηνεία από κάποιον που καταλάβει. Ναι, θέλει μια προσοχή η ερμηνεία της Αγίας Γραφής και πάντοτε να ξέρουμε ότι πώς ερμηνεύαν οι Άγιοι Πατέρες στην Αγία Γραφή. Γιατί αυτοί είχαν το ίδιο πνεύμα το Άγιο με το οποίο γράφτηκε. Μπορώ να σας ρωτήσω και εδώ συγκεκριμένο για την ηλικία της γης. Ναι. Βάσει της γενεολογίας που λέει στα Ευαγγέλια για τον Χριστό που πάει πίσω-πίσω στον Αδάμ. Ναι. Κάποιος σκέφαζε στο ίδιο, κάποιος τα πρόσθεσε τις ηλικίες και βγάλει τη γη, ξέρω εγώ, 6.000 χρονών, 10.000 χρονών, που είναι κάτι που συμπαθίζει καθόλου επιστημονικά. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ξέρει το τούτο, ισχυρίζεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα χρόνια έζησαν οι καθένας. Διότι οι άνθρωποι μετρούσαν τα χρόνια διαφορετικά από τη σήμερα. Όταν λέει ότι ο Αδάμ έζησε 800 χρόνια, 900 χρόνια, πόσα λέει η γραφή, δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν εκείνα ακριβώς. Με τα σημερινά δεδομένα δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι. Μια σήμερα ένας χρόνος έχει 365 μέρες. Τότε δεν ξέρουμε πόσες μέρες ήταν ένας χρόνος όμως. Δεν μας το λέει η γραφή. Δεν το λέει. Αλλά όμως μιλούμε για μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν η γραφή λέει 10.000 χρόνια, αλλά είναι 100.000 χρόνια, πάλι είναι μεγάλη διαφορά με το. Ναι, αλλά πρέπει να μην ξεχνούμε ότι ο Αδάμ επλάστηκε τελευταίος από τη δημιουργία της γης. Σωστά. Δηλαδή, πέρασαν χιλιάδες χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η γη για να πλαστεί ο Αδάμ. Ναι, άρα οι μέρες που λέει είναι κυριολεκτικές, οι 7 μέρες της πλάσης, πάλι μπορεί ναι, να δεν είναι. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο χρόνο ήταν κάθε μέρα. Ωραία. Τούτο ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, χαίρομαι που διαβάζεις την γραφή και έχεις ενδιαφέρον για την ερμηνεία της. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, προσπαθώ. Όσο μπορώ. Ευχαριστώ, γεια σας. Ο Θεός μαζί σου, ο Θεός να σε φωτίζει, να σε σκεπάζει. Παρακαλώ, έχω τον επόμενο αδερφό. Ναι. Μάλιστα.
Σεβασμιότατε την ευχή σας. Είμαι η Μαρία από την Κρήτη, η μητέρα της Δέσποινας και του Μιχάλη. Πώς είναι το επίθετο σου? Αγιανιωτάκη. Αγιανιωτάκη, Αγιανιωτάκη. Μάλιστα. Να σας πω και εγώ ότι χαρήκαμε πάρα πολύ και το θεωρώ μεγάλη ευλογία από τον γέροντά μας που μας αξίωσε και σας συναντήσαμε και από κοντά. Και εγώ χαίρομαι που σας είδα, διότι ο γέροντας Ιωσήφ σας αγαπούσε πάρα πολύ και προσευχόταν για σας καθημερινά. Και εμείς, θα χάρηκε και πολύ ο γέροντας που επιτέλους ήξερε τη λαχτάρα μου. Να γνωρίσω έτσι από κοντά, να σας γνωρίσω. Να είσαι καλά Μαρία, η Παναγία να σε σκεπάζει, κόρη μας. Ευχαριστώ. Επειδή δεν χορταίνουμε να ακούμε για τον γέροντά μας, θα θέλατε να μας πείτε που είχατε την ευκαιρία εσείς και ήσασταν πολύ κοντά του, να μας πείτε κάποιο έτσι γεγονός, ένα βίωμα κοντά στο γέροντα. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά Μαρία. Να είστε καλά. Εάν μου δοθεί ευκαιρία θα σας πω τώρα σύντομα, αλλά εάν μας δοθεί κάποιος χρόνος θα σας πω κάτι περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει Μαρία, μου ευχαριστώ πολύ. Να προσεύχεστε και για εμάς. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ. Από το ευλογημένο ταξίδι σας τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στα Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με την ανακομιδή των λειψάνων του γέροντας Ιωσήφ που ήταν και ο γέροντας σας. Επειδή και άλλοι αγαπητοί αδελφοί ερωτήσαν και χτες το μεσημέρι και σήμερα. Πείτε μας έτσι πρακτικά. Κάθε πόσο καιρό συνηθίζεται, μετά από πόσα χρόνια μπορεί να γίνει ανακομιδή των λειψάνων γέροντα, ας πούμε, γεγονός που συμβαίνει συχνά ή... Ναι. Στο Άγιον Όρος, αγαπητέ μου αδελφέ, πάντοτε γίνεται ανακομιδή των λειψάνων, πάντοτε. Για όλους τα λείψανα των Αγίων Πατέρων που κοιμούνται εκεί, όλων των μοναχών τα λείψανα τα βγάζουν από τον τάφο στα 3 τουλάχιστον χρόνια. Ή στα 5, ή στα 7, ή στα 10, ή στα 12 κτλ. Εξαρτάται πότε ευκολύνονται και οι πατέρες και πότε θα είναι και ανάγκη να τακτοποιηθεί το κημητήριο. Αλλά πάντοτε γίνεται ανακομιδή λειψάνων, ποτέ δεν μένουν τα λειψάνα μέσα στον τάφο. Στην Κύπρο βέβαια δεν το κάνουμε αυτό, αλλά στον Άγιον Όρος που τηρούν την παράδοση της Εκκλησίας το κάνουν πάντοτε αυτό για όλους τους μοναχούς εκεί και στα μοναστήρια μας το κάνουμε, στην Κύπρο στα μοναστήρια μας. Αλλά και στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιοχές κάνουν ανακομιδή των λειψάνων των κηγημένων από τα κημητήρια. Και αυτό είναι και κάτι καλό που πρέπει να γίνεται και για πνευματικούς λόγους. Και έτσι και εμείς, ο γέροντας μας, όταν έκλεισε 10 χρόνια, είπαμε να κάνουμε την ανακομιδή, αλλά είχε ο κορονοϊός, είχαν διάφορα γεγονότα. Και έτσι πήγαμε στα 12 χρόνια, όπως ήταν προχθές που πήγαμε και με τη βοήθεια του, το κάνουμε την ανακομιδή των λειψάνων του γέροντα. Μια από τις επισκέψεις προς κινηματικές που είχα στο Άγιον Όρος. Επισκέφτηκα και το κημητήριο, ας πούμε, της Μονής Βατοπεδίου και είδαμε εκεί όλα τα οστά που γίνεται ανακομιδών λειψάνων του. Ναι. Και πραγματικά είναι εκεί που προβληματίζει τον άνθρωπο ότι στο τέλος της ημέρας, που είναι και το πιο σίγουρο είναι η κίνηση του κάθε ενός από εμάς, το πιο σίγουρο γεγονός που θα γίνει στη ζωή μας, δεν είναι? Βέβαια, οπωσδήποτε. Εκεί βλέπουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει ποιος είναι ο πλούσιος, ποιος ο φτωχός, ποιος αυτός που έχει τα αξιώματα, ποιος είναι ο κοντός, ο ψηλός. Και βλέπεις εκεί στο ράφι όλα τα οστά, τα κεφαλάκια μας όλους και αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ... Ιδού ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ιδού ο άνθρωπος. Και μένεις έτσι λίγα λεπτά σε οδηλό και λέγεις μια ματαιότητα, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτε, απλώς. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτήν τη ζωή μόνο την ψυχή μας θα σώσουμε και τίποτε άλλο δεν είναι. Έτσι είναι, όπως το λες ακριβώς. Γι' αυτό λέγει και ο Κύριος, τι ωφελήσει άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Τώρα για αυτήν την ευλογημένη στιγμή που ζήσατε εκεί εσείς που προεξάρχατε και τη όλη διαδικασία για τον γέροντα σας, τον γέροντα Ιωσήφ, τον Βαντοπεδινό, που πάρα πολλοί αδελφοί τον γνωρίσαμε, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 11 χρόνια από το 98 μέχρι τον καιρό που κοιμήθηκε, το γνώρισα. Μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, μπορεί να μην είχε τη μόρφωση, ας πούμε, τις γνώσεις τις αυτές, τις εκπαιδευτικές, να πήγε μέχρι το δημοτικό. Αλλά βλέπαμε εκεί έναν άνθρωπο τόσο απλό και πανέξυπνο, ο οποίος πιστεύω στο τέλος θα αναδειχθεί σαν ένας νέος θεολόγος. Με τα σπιθυροβόλα μάτια του, ας πούμε, γέτοιμος έβλεπε έτσι στο πρόσωπο και είχε μια ευθυκρισία. Ο λόγος του ήταν ευθύς και κρυστάλλινος.
εσείς σίγουρα ζήσετε κοντά του, γνωρίζετε περισσότερα από όλα αυτά. Για πείτε μας, ας πούμε, για τον γέροντα αυτό, για τον Σύφτοβα το παιδινό. Ο γέροντας είχε τελειώσει μόνο τη Δευτέρα Δημοτικού. Και αυτήν όχι ολόκληρη, μέχρι τα Χριστούγεννα πήγε στη Δευτέρα Δημοτικού. Ένα χρόνο και μισό έκανε στο σχολείο, τίποτε άλλο. Κανονικά δεν έπρεπε να ξέρει να γράψει ούτε και το γράμμα, το όνομά του που λέει ο λόγος. Αλλά είχε τόση διάβγεια πνεύματος και τόση καθαρότητα καρδίας και η πολλή προσευχή και η άσκηση που έκανε γέννησε στην καρδία του την Θεία Αγάπη και η Θεία Αγάπη ανέβλησε τα Θεία Νοήματα της Θεολογίας περί της αγάπης του Χριστού μας. Και όπως ο γέρον Ιωσήφος Συχαστής όταν τον εδέχθηκε κοντά του είδε το ψινόν εκείνο που κελαϊδούσε και έλεγε τα θαυμάσια του Θεού, έτσι και πράγματι έγινε, διότι ο γέροντας μας παρόλη την απαιδευσία που είχε στην κοσμική σοφία ήταν άνθρωπος ο οποίος συνεχώς ομιλούσε και διαλαλούσε τα θαυμάσια του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Ήταν εμπειρία, δεν ήταν αποτέλεσμα γνώσεων ακαδημαϊκών, ήταν αποτέλεσμα εμπειρίας. Όπως και οι Άγιοι βέβαια, και οι Άγιοι έτσι ήταν πολύ περισσότερο, οι Άγιοι που ήταν θεοφόροι πατέρες. Τον θυμούμε πολύ χαρακτηριστικά σε όλες τις ομιλίες, μιλούσε και έλεγε αυτήν τη λέξη «Παναγάπη» λέει του Χριστού, «Η Παναγάπη του Κύριου, του Παναγάπη του Θεού». Μιλούσε συνέχεια αυτή για την Παναγάπη του Θεού και της Παναγίας. Ναι. Όταν μιλούσε για τον Χριστό έκλαιγε. Πάντοτε έκλαιγε. Φλεγόταν η καρδία του από τόση αγάπη που αναλυόταν σε δάκρυα, σε λυγμούς. Ήταν το γνώρισμα του γέροντα αυτό το πράγμα. Και ήταν πολύ απλός και έξυπνος. Απλούς και ταπεινός όπως ήταν άνθρωπος, ταπεινός στην καρδία και πανέξυπνος κατά άνθρωπο βέβαια. Ευχαριστώ πολύ γέροντα να είστε καλά η Παναγία μαζί σας. Εσείς καλύτερα, θέλω να σας ευλογήσω. Αδερφό, παρακαλώ. Γέροντα, καλησπέρα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Τι κάνεις Χριστό? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Δεν τολμάω να πω κάτι άλλο. Είσαι πολύ ευχαριστημένος, δόξα τω Θεώ. Ναι. Καλώς ήρθατε και στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε και στη Λάρισα. Τώρα επέστρεψα στην Κύπρο, είμαι στην Κύπρο τώρα, δόξα τω Θεώ. Ξέρω, ναι. Και εδώ είναι Ελλάδα, να πνέω με ελληνικό αέρα Χριστό μου στην Κύπρο. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι αυτό. Γέροντα. Ναι. Λέει κάπου εκεί ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε. Ο βαπτιστής το καταλαβαίνουμε. Το πιστεύσας, αλλά πείτε λίγα λόγια για το πιστεύσας. Είναι προϋπόθεση του βαπτίσματος η πίστης. Εάν δεν πιστεύσει κάποιος πώς θα βαπτιστεί στον Χριστό, εάν δεν πιστεύσει σε αυτό. Δηλαδή φτάνει παράδοση χάρη μόνο να πιστεύεις ή ας περιέχει κι άλλα πράγματα μέσα. Επειδή είναι αρχή το βάπτισμα, αρχή των υπολείπων πρέπει να πιστέψεις πρώτα, να βαπτιστείς και τότε να εργαστείς τα έργα του Θεού, τα οποία μας παραγγέλει το Άγιο Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μας. Αλλά η έναρξη όλων των αρετών και όλη της Χριστός ζωής είναι το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της πίστεως μας. Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εσύ καλά, Χριστό, Παναγία, να σε συσκευάζει, να σε ευλογεί ο Θεός πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, Χριστό μου. Έχουμε μια γραπτή ερώτηση που ήρθε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Λέει ότι όταν το ένα από τα δύο μέλη μιας συζυγίας δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε μέσα στο γάμο και το άλλο μέλος για την αγάπη του Χριστού μένει μέσα στο γάμο αλλά αισθάνεται μέσα του μια δικία και μια στέρηση, τότε ο Θεός δέχεται τη θυσία του δευτέρου μέλους? Επειδή η θυσία αυτή δεν συνοδεύεται από χαρά αλλά πολλές φορές υπάρχει άγχος προς χαληθεί η ευλογία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι για την αγάπη του Θεού, έστω και αν στενοχωρείται, έστω και αν ταλαιπωρείται, έστω και αν κουράζεται, ο Θεός βλέπει ότι για τη δική του αγάπη το κάνει ο άνθρωπος και υπομένει τον κόπο και τον αγώνα της υπομονής αυτής και ο Θεός του δίνει τη χάρη του και την ευλογία του. Και βέβαια και μέσα στο γάμο όταν υπάρχει αγώνας υπομονής και αγάπης τότε δεν αγχωνόμαστε, δεν αισθανόμαστε καταπίεση αλλά με χαρά κάνουμε υπομονή για την αδυναμία του αδερφού μας. Και όταν η αγάπη συνοδεύει τον κόπο μας ότι η θυσία γίνεται με πολύ χαρά και μεγάλη προθυμία. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Καλησπέρα, γέροντα. Καλησπέρα. Η Στεφανία είμαι. Ποια είστε, δεν άκουσα. Η Στεφανία. Ναι, Στεφανία. Σας παίρνω τηλέφωνο από τη Γερμανία. Τη Γερμανία. Και θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά, ναι, με Στεφανία, το μυστήριο του βαπτίσματος. Η πρώτη ερώτηση είναι για τη λαμπάδα που ανάβουμε στο μυστήριο για το νεοφώτιστο παιδί. Υπάρχει συνήθεια να την παίρνουν τις 3 Κυριακές μετά τη βάπτιση μαζί στην εκκλησία και να την ανάβουν την ώρα που κοινωνάει το παιδί. Αυτό πρέπει να γίνεται ή
δεν χρειάζεται να παίρνουμε την λαμπάδα μαζί μας. Παλαιότερα έπαιρναν τις λαμπάδες τις πρώτες 8 ημέρες που οι νεοφώτιστοι έφεραν και τα εμφώτια δήματα. Ήταν ενδεδειμένοι με τον άσπρο χιτώνα. Τώρα σήμερα που τα πράγματα έχουν γίνει διαφορετικά, γίνεται τρεις πρώτες Κυριακές. Δεν είναι κακό πράγμα, αλλά εάν δεν μπορεί να γίνει εκεί που βρισκόμαστε, δεν είναι απαραίτητο, δεν το χαρακτηρίζει καμία εντολή των ιερών κανόνων αυτή της Εκκλησίας. Είναι συνήθειες και ιερές παραδόσεις που έμειναν στη ζωή των αναπιστών μελών της Εκκλησίας μας κατά τόπους. Ναι, δηλαδή, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν πειράζει. Ωραία, και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι στο τέλος του μυστηρίου, όταν ο νονός με το μωρό στην αγκαλιά πάει γύρω από, την Αγία Τράπεζα. Ναι, ακριβώς, από την Κολυμβήθρα. Συνηθίζεται τώρα τελευταία, έχω δει σε βαφτίσεις, να πηγαίνουν και οι γονείς μαζί με τον νεοφώτιστο και τον ουνό. Ενώ αυτό παλιότερα νομίζω δεν γινότανε. Ναι, δεν γινόταν αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Και εμείς εδώ στην Κύπρο ο νεοφώτιστος με τον ανάδοχο είναι. Και τα παιδάκια που κρατούν το σταυρό. Ναι. Εντάξει, μπορεί να τοπικές παραδόσεις. Δεν είναι κακό πράγμα, αλλά... Δεν το έχω δει άλλες φορές και εγώ, την πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό όμως. Και αν θέλει κάποιον να πάει και να λάβει μέρος σε αυτήν την ιερή λιτανία, δεν έχει κάνει το κακό πράγμα, δεν είναι κάτι κακό. Πιστεύω δηλαδή. Καλά, αυτά ήθελα να ρωτήσω. Να σε καλά, Στεφανία, Παναγία μαζί σου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Θεό να σε ευλογεί. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα, καλησπέρα. Ο Κύριος σε ευλογεί. Ο Ξενής είμαι από Λευκοσία. Ναι, Ξενάκη. Ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε λίγα λόγια για τη φράση. Ξεκινάω ο Θεός το πρωί, λέει, δόξα εν υψίσθε Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπινη ευλογία. Το επηγής ειρήνη. Για τον το επηγής ειρήνη, ναι. Τι εννοεί, ας πούμε, και πώς μπορούμε έτσι, ας πούμε, όταν χάνεται, γιατί κάποια φορά χάσουμε την ειρήνη μας, αλλά ουσιαστικά κάποια φορά πανικοβαλούμαστε αν την εχάσαμε, αν την εχάσαμε το τη σύγχυση που υπάρχει, ας πούμε, για το θέμα. Ξενάκι μου, η ειρήνη την οποία έφερε ο Χριστός στον κόσμο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο εαυτός του. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Αυτός είναι η ειρήνη μόνο, όπως λέει και η Γραφή. Ο Χριστός εστίν η ειρήνη μόνο, αυτός είναι η ειρήνη του κόσμου. Και αυτό έφερε ο Χριστός με την παρουσία του, τον εαυτό του τον ίδιο στον κόσμο αυτό. Διότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Θεού. Ναι. Ο Θεός όταν είναι παρόν, τότε υπάρχει ειρήνη. Και έστω και αν υπάρχουν πόλεμοι και υπάρχουν καταστασίες που πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν δυστυχώς μέχρι τέλος του κόσμου, εάν ο Χριστός είναι παρόν, τότε έχουμε ειρήνη. Αν ο Χριστός είναι απόν, τότε δεν έχουμε ειρήνη. Και στις περιπτώσεις που χάνεται, ας πούμε, πώς ο άνθρωπος, εντάξει, σίγουρα με εάν τη χάσει την ειρήνη του, που σημαίνει χάνει τη χάρη του Χριστού, τότε να ταπεινωθεί, να μετονοήσει, να προσευχηθεί. Και ο Θεός θα επανέλθει στην καρδία του, μέσα στην καρδία του ταπεινωμένου και μετανούν τους ανθρώπου. Έρχεται πάντοτε ο Θεός. Ευχαριστώ, Πανε. Αμήν. Καλή νύχτα. Καλά, Ξένιο. Ο Θεός μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα, την ευχή σας. Ο Κύριος Γεώργιε, τι γίνεσαι? Πολύ καλά, Γέροντα. Εσείς καλά είσαστε? Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε, Γιώργο. Ναι. Χτυπάνε οι δεσποτικές καμπάνες, τις ακούς, Γέροντα? Σου τις χτυπάω τώρα. Δυνατές και όμορφες. Καμπάνες. Αβέ, για σένα, σε καλωρίζω με τις καμπάνες τις ουσιαστικές. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, παρακολούθησα το έργο σας που πήγατε στην Ελλάδα, στο Άγιο Όρος. Ήτανε πολύ ωραίο και ωφέλιμο στο διαδίκτυο και πάρα πολύ ωραίο ήταν οι ομιλίες σας. Κουραστήκατε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, Γιώργο. Ναι. Πολύ ωραίο, Γέροντα. Ήταν μια μεγάλη ευλογία στο Άγιον Όρος και η ανακομιδή του Λειψάνου του Γέροντός μας ήταν κάτι πολύ συγκινητικό για μας. Και μετά στην Αθήνα, στα Δημήτρια και στις διάφορες άλλες εργασίες που είχα, ήταν πολύ καλή η όλη παρουσία των αδερφών μας εκεί. Το είδα με τι ευλάβεια εσείς με τους άλλους πατέρες που κάνετε την ακολουθία, ήταν πολύ συγκινητικό. Και ναι, Γέροντα, και αυτό που είχατε πει νωρίτερα με την Ευαγγελίτσα με χτύπησε στην καρδιά, ήταν τόσο όμορφο που είπατε
ο Θεός πως μας βλέπει. Αυτό είναι το κυριότερο. Όχι ναι, ναι, ο άλλος ο κόσμος. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ο Θεός μας ξέρει και μέσα και απ' έξω. Ναι. Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τα απ' έξω, Γιώργο. Τα από μέσα τα βλέπει μόνο ο Θεός, παιδί μου. Θέλω να ευχαριστήσω, Γέροντα, τους πατέρες ή όποιος κάνει αυτό το διακόνημα που ανεβάζει όλα αυτές τις ωραίες ομιλίες στο YouTube και είναι τόσο ωραία πως τα έχουν κανονίσει τώρα και είναι πολύ καλό για μας που τα έχουμε και εμείς. Οι νεότεροι πατέρες ξέρουν από αυτά τα πράγματα, ασχολήθηκαν, μεγάλωσαν σε αυτή την νοοτροπία των συγχρόνων μέσων. Εγώ δυστυχώς δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά και δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Ναι, Γέροντα. Να σε καλά, Γέροντα, την ευχή σας. Να σε καλά, Γιώργο, η Παναγία μαζί σου. Καλό αγώνα. Ευχαριστώ. Εσύ το ίδιο εύχομαι και εσένα, κάθε καλό και ευλογία. Μια γραπτή ερώτηση, λέει, θα υπήρχαν θρησκείς αν δεν υπήρχε θάνατος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να πει. Αλλά οι θρησκείες είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων. Ενώ η Εκκλησία είναι αποκάλυψη του Θεού, που καταργεί όντως τον θάνατο. Οι θρησκείες είναι αποτέλεσμα της δαιμονίας των ανθρώπων. Και ίσως μπροστά στο φόβο του θανάτου οι άνθρωποι έπλασαν και τις θρησκείες. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία και δεν έχει καμιά σχέση με τις ανθρώπινες εφευρέσεις. Έχουμε ακόμα ένα δεσπό, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, πάτερ? Δόξα τω Θεώ, καλά. Εγώ Βαλάντης είμαι. Ναι, Βαλάντη, τι κάνεις? Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω κιόλας που κάνετε προσευχή για μένα και που κάνετε για τη γιαγιά μου. Είναι καλά τώρα, έτσι? Ναι, άρχισε να γίνεται καλά. Έφυγε τον κίνδυνο το σοβαρό. Και δόξα Θεώ με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και της δικιάς προσευχή και του Γέροντα Εφραίμ και τα λοιπά και άλλων ανθρώπων, άρχισε τώρα να ανακάμπτει και σωματικά και να γίνεται πολύ καλύτερα, να τρώει 3-4 φορές την ημέρα και με τη βοήθεια του Θεού, άμα ελπίζουμε τελικά, δεν μας αφήνει στην τελευταία στιγμή, όπως έδειξε και με τον Γέροντα Εφραίμ. Ναι. Δεν μας αφήνει. Ήθελα να σας κάνω και δύο ερωτήσεις. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς πολεμούμε όταν έχουμε συνεχείς πολέμους από τους λογισμούς βλασφημίας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους λογισμούς. Να μην τους δίνεις καμιά σημασία, Βαλάντη, καμιά σημασία μην τους δίνεις. Τελεία περιφρόνηση, τελεία περιφρόνηση. Δεν είναι δική σου η λογισμή αυτή, μην τους φοβάσαι. Είναι γιατί μερικές φορές... Μην πανικοβάλλεσαι από τους λογισμούς. Μην πανικοβούτε, να στεναχωριέσαι οτιδήποτε. Καμία σημασία να μην δίνεις. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη μετάνοια, τι μπορούμε να κάνουμε για να καταλάβουμε ότι έχουμε μετανιώσει και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θα αρχίσουμε από τα απλά επίπεδα τα οποία είναι για μας και σιγά σιγά η προσευχή μας θα μας οδηγήσει και θα μας δείξει τρόπους μετανοίας. Σιγά σιγά θα μας δείξει ο Θεός, θα μας διδάξει ο Θεός ο ίδιος. Όταν εννοείται, πάτερ, απλά πράγματα εννοείται να κάνουμε την προσευχή. Προσευχή να ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό, Θεέ μου συγχώραμε και βοήθησε να μην ξαναμαρτήσω, να σας στενοχωρέσω και με απλά λόγια να μην κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε άλλη φορά κάνει και έχουμε πληγώσει τον Θεό. Ναι. Το λέω γιατί είχατε πει κάποτε σε μια ομιλία σας ότι για ένας άνθρωπος και 5% μετάνοια και 10 και 20 και τα λοιπά μπορεί να πάει να εξομολογηθεί. Βεβαίως θα εξομολογηθεί και όπως να είναι να πάει να εξομολογηθεί. Η εξομολόγηση θα τον βοηθήσει. Ναι, επειδή έχω σκέψει μερικές φορές να μην πάω να εξομολογηθώ, επειδή δεν είμαι έτοιμος 100%. Γι' αυτό. Όχι, να πηγαίνεις πάντα να εξομολογήσεις. Να πηγαίνω, εντάξει. Σας ευχαριστώ, πάντρε, την ευχή σας. Να είσαι καλά, Βαλάντη μου, η Παναγία μαζί σου, σας σκευάζει ο Θεός. Έχω εγώ ένα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, ευλογείτε, ο Χριστάκης είμαι από Παραδείπου. Ναι, Χριστάκη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Χριστάκη μου. Γέροντα, σε έναν έγκυρο θρησκευτικό περιοδικό, κάτι γράφει ο Άγιος Λουανός. Δεν είναι από βιβλίο, δεν το γνωρίζω αν είναι από ποιο βιβλίο είναι, ότι τον Θεό μπορεί να τον αναζητά μόνο εκείνος που το γνώρισε και ύστερα τον έχασε. Κάθε αναζήτηση του Θεού προϋποθέτει κάποια γεύση του. Ναι, ο Άγιος Σουλανός εννοεί αυτήν την αναζήτηση, την έμπονη, την ζωηρά, την γεμάτη πόθο και αγωνία και πόνο που έχουν οι Άγιοι όταν ψάχνουν να βρουν τη χάρη του Θεού που απόλεσαν. Αλλά και ο άνθρωπος που δεν γνώρισε τον Θεό και τον αναζητά, ακριβώς, ναι. ο Θεός τον ελκύει κοντά του, ο Θεός τον ελκύει κοντά του με τη χάρη του χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος. Μάλιστα, εντάξει, εντάξει.
Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Χριστάκη μου, Παναγία μαζί. Καλή νύχτα, ευχής. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι και όταν ακόμα νομίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε τον Θεό, ο Θεός μας γνωρίζει εκείνος. Και ο Θεός μας καλεί κοντά του όταν εμείς νομίζουμε ότι τον αγνοούμε και δεν τον γνωρίζουμε. Γι' αυτό και όταν πλησιάσουμε τον Θεό και τον έχουμε στην καρδιά μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός πάντοτε μας αναζητούσε και πάντοτε μας έψαχνε για να μας βρει. Πού είναι, αδερφή, στη γραμμή. Παρακαλώ. Χαίρετε, Γέροντα. Χαίρετε. Η Ελένη από τη Λευκοσία, αν είσαι καλά. Καλά, Ελένη, δόξα τω Θεώ, εσύ. Καλωσορίσατε, και εγώ καλά, δόξα τω Θεώ. Πεθυμίσα μέσα. Ευχαριστώ, Ελένη, να είσαι καλά, κορίτσι. Μέσα, μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μου. Ήθελα απλώς να πω κάποια πράγματα. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούμε καλά, Ελένη. Τώρα. Τώρα ακούω καλύτερα, ναι. Τέλεια. Ήθελα απλώς να προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα που κάποιες συναντήσεις, συνάξεις έμαθα για κάποια ερωτήματα που έκαμε π.χ. ο Βαλάντης σε έναν άλλον άτομο πριν λίγο για την μετάνοια. Ναι. Που με βοήθησαν πάρα πολλά και να τα μοιραστώ γιατί όπως... Τα χαρά να τα ακούσουμε, τα χαρά. Το έναν ήταν που έκαμε ερώτηση ένας ακροατής για την ειρήνη, πώς τη βρίσκουμε άμα τη χάνουμε. Ναι. Ήταν ότι έμαθα ότι... Η αληθινή ειρήνη είναι εκείνο που νομίζουμε, δηλαδή να έχουμε μια ήρεμη, ήσυχη ζωή, αλλά να έχουμε μετάνοια, διότι βασικά την ειρήνη φέρνει την μετάνοια. Η παρουσία του Χριστού παρουσιάζεται με την μετάνοια. Και η μετάνοια, τούτο που λένε ο Άγιος Πορφύριος, καθημερινά, επιμελώς, να φέρνουμε στο μυαλό μας, ακόμα και τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, να το αναγνωρίζουμε και αμέσως να μετανοούμε και να μην δίνουμε χώρο στον πονηρό να εισδύσει περισσότερο και να το μεγαλώσει εκείνο που ήδη ξεκινήσαμε και δώσαμε το δικαίωμα και να πούμε έναν ήμαρτο στη χώρα με Θεέ μου. Και τούτο βασικά που φέρνει την ειρήνη, διώχνει το διάβολο και φεύγει το βάρος. Ακριβώς, και η ταπείνωση φέρνει τη μετάνοια και τη μετάνοια φέρνει τον Χριστό στην καρδιά μου. Ναι, και όταν έρθει η ώρα της εξομολόγησης γίνεται το τελειωτικό που είναι η συγχωρετική ευχή που είναι η επισφράγηση της μετανοίας. Μάλιστα. Το ένα και το δεύτερο που μου το βέντζω με έναν ο πνευματικός μου και βοήθησε με πάρα πολλά και ίσως βοηθήσει και πολλούς αλλούς, κάτι που το κάνει ο Αγίος Νικηφόρος ο Λεπρός, είναι καθημερινό κομποσχήνι στα θέματα που έχουμε αδυναμία και έχουμε πρόβλημα. Το οποίο μπορεί να είναι και κάτι που είναι καθημερινό και μπορεί να είναι και κάτι που εξομολογούμαστε συχνά. Δηλαδή, αν παρατηρώ ότι, ας πούμε, πέφτω εύκολα στην κατάκριση, ο Αγίος Νικηφόρος σε κάποιον κομποσχήνι να ακούσει τον Αγίο Ευμένιος και λένε, συγχωρά με Χριστέ μου, το φωνιά, τον κλέφτη, τον πόρνο. Δηλαδή, ένας Άγιος, πόσο μάλλον εμείς. Ναι. Που πόνο σε επίπεδο νοητικό, κάνουμε τα ούλα. Τούτο φέρνει πολύ ειρήνη μέσα μας. Εγώ τουλάχιστον έτσι να νιώθω. Ναι. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ήταν πολύ ωφέλιμα και πολύ χρήσιμα. Εύχομαι να μας φανούν και εμάς χρήσιμα και να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχω εγώ αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, καλησπέρα. Ναι. Την ευχή σας, ο Χριστόδουλος Βαραδί. Ναι, Χριστόδουλος, λίγο δυνατά γιατί με δεν σηκώνει. Ναι. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με την πρώτη σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Ήθελα λίγο τη συμβουλή σας με ποιο πνεύμα πρέπει κάποιος σήμερα, ας πούμε, να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, πώς να την προσεγγίζει. Ναι. Δεδομένου ότι, ας πούμε, κάποια πράγματα ακούνται έτσι και λίγο τόσο απομακρυσμένα από σημερινόν τρόπο ζωής. Τολμήσω να πω, ας πούμε, έτσι σε εισαγωγικά και σαν παραμύθι να ακούνται κάποια πράγματα. Ναι. Τότε κάποιος που θέλει να ωφεληθεί από το πράγμα, πώς πρέπει να την προσεγγίζει την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, να σου απαντήσω Χριστόδουλε μας αυτό και μετά το επόμενο. Καταρχάς, πρέπει να διαβάσουμε αρκετά καλά την Καινή Διαθήκη, γιατί μέσα από την Καινή Διαθήκη θα καταλάβουμε και την Παλαιά, διότι η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και μετά πρέπει να ξέρουμε πώς οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Και οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν με πολύ πνεύμα Θεού και φόβο Θεού την Αγία Γραφή. Και είναι πράγματι πολύ θεόπνευστος και σοφία βαθύτατη η Παλαιά Διαθήκη, αλλά θέλει να ξέρουν την ερμηνεία. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε ένα οδηγό πνευματικό που να ξέρει κάποια πράγματα, να μας καθοδηγά, να μας συμβουλεύει, να μας δει τις απορίες μας. Θα σας συμβούλευα να διαβάζεις, αν μπορείς, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα έργα του, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σπουδαία στην κατανόηση των θείων γραφών.
Άγιος Χρυσόστομος είναι τέλειος ερμηνευτής των γραφών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση, ναι, σχετικά με το προπατορικό αμάρτημα, ας πούμε, το Αδάμ και της Εύα. Ναι. Το αμάρτημα γίνον ήταν ένα αμάρτημα υπακοής, ας το πούμε, περηφάνειας και τα λοιπά, το οποίο έτσι ετιμωρήθηκε άμεσα, ετιμωρήθηκε αυστηρά, ετιμωρήθηκε ίσως, ξέρω να πείτε εσείς, χωρίς ευκαιρία μετάνοια στους πρωτοπλαστούς, ας πούμε. Τι διαφέρει τα αμαρτήματα που κάνουμε εμείς σήμερα, τα καθημερινά, ή που αμαρτήματα, μια αναπιστία δική μας σημερινή προς τον Χριστό, προς την Παναγία μας, τι διαφέρει, γιατί το αμαρτήμα ετιμωρήθηκε με τον τρόπο, είχε την εξέλιξη τέλος πάντων, την οποία βιώνουμε και εμείς σήμερα, που φέρουμε πάνω μας το πατρικό αμάρτημα, απέναντι στα σημερινά αμαρτήματα τα δικά μας. Ναι, πολύ ωραία, πολύ λογικά. Κοίταξε, το προτατορικό αμάρτημα δεν ήταν μια νομική παράβαση ενός νομικού κανόνος και δεν ήταν μια ενοχή νομική. Αλλά ήταν μια ασθένεια. Ασθένησε ο άνθρωπος, αρρώστησε, απέστη από τον Θεό και έτσι αρρώστησε και πέθανε μακράν του Θεού. Και δεν είναι τόσο οι πτώσεις του το γεγονός της αμαρτίας που επετέλεσε, όσο το γεγονός ότι δεν μετανόησε για αυτό που έκανε. Αν μετανοούσε ο Αδάμ και η Εύα και ζούσαν συγγνώμη από τον Θεό, Θεός θα τους αποκαθιστούσε στην πρώτη αξία που είχαν προηγουμένως. Αλλά η αμετανοησία ήταν αυτή που ευεσφράγησε την πτώση και έφερε την ολοκληρωτική καταστροφή στον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Πρέπει να γίνει μαζί σου. Δηλαδή, το γεγονός της πτώσεώς μας δεν είναι μόνο ότι ο Αδάμ και η Εύα παρέβηκαν την εντολή του Θεού. Εάν στη συνέχεια μετανοούσαν, θα επανευρίσκαν τη σχέση τους με τον Θεό Πατέρα τους. Δεν θα χάνονται. Έχω έναν αδερφό, παρακαλώ, στη γραμμή. Ναι, γέροντά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχετε να πείτε σε μια μάνα που έχασε πρόσφατα το παιδί της? Κοίταξε να σου πω κάτι. Τι πρέπει να κάνει για το παιδί της και για τη ζωή της και για εκείνη και για την οικογένεια? Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση της. Πάρα πολύ δύσκολη θέση της. Πρώτα απ' όλα, νομίζω δεν θα μπορούσα να της πω τίποτα. Εγώ απλώς θα προσπαθούσα να προσευχηθώ για τη μητέρα αυτή, δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή, να βαστάξει με καρτερία των σταυρών αυτό που έχει στην καρδιά της και να μεταποιήσει το πικρό πένθος σε γλυκή παρηγοριά από τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Με την προσευχή και την υπομονή, παιδί μου. Την προσευχή και την υπομονή. Για το κεκειμένο παιδί, τι πρέπει να κάνει? Το κεκειμένο παιδάκι να προσευχόμαστε γι' αυτό, αλλά τα παιδιά αυτά ο Θεός θα τα βοηθήσει να τα αναπαύσει. Είναι αδικημένα παιδιά συνήθως και ο Θεός τον αδικημένο άνθρωπο τον δικαιώνει αιώνια. Ήταν απρόπτος ο θάνατος. Ναι, δεν ξέρω εμείς. Στα χέρια του Θεού είναι τα παιδιά μας, αλλά εάν είναι αδικημένο παιδί, ο Θεός θα το δικαιώσει αιώνια στην αιώνια βασιλεία του. Πρέπει να κάνω για την ψυχή. Προς το παρόν να κοιτάξετε να βρείτε τον εαυτό σας μέσα στην χάρη του Θεού και στην προσευχή σας και μετά θα δικαιώσει ο Θεός και το παιδάκι σας. Ευχαριστώ την ευχή. Υπομονή πολύ και προσευχή. Πολύ προσευχή χρειάζεται. Όσοι μπορούμε. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ναι, ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Ο Άρης, ο Φινικαρίδης είμαι. Ναι, Άρη. Ήγνεστε, καλωσορίσετε. Δόξα τω Θεώ, καλάρι μου. Την ευχή σα. Του Κυρίου. Ήθελα να μας πείτε αν είναι ευλογημένο και αν έχουμε ώρα για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο. Ναι. Που έκαμε υπομονή, τέλος πάντως, ένα δύσκολο γέροντα. Πώς εκατέληξε στο γέροντα εκείνον, ας πούμε? Ήταν πρώτα στο γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, τον Άγιο? Όχι, όχι. Ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης πήγε εκεί στην καλύβη του Άγιο Εφραίμ και ήταν γέροντας προηγουμένως ένας άλλο γεροντάκι, ο γέροντας Εφραίμ, λεγόταν ο πρώτος γέροντας. Αυτός ήταν ο πρώτος γέροντας, αλλά στη συνέχεια, σε πολύ λίγο χρόνο που πήγε ο γέροντας Εφραίμ, πέθανε ο παππούς ο πρώτος και έγινε διάδοχος ο Νικηφόρος, ο Παπανικηφόρος. Και μετά έμεινε διάδοχος γέροντας ο Παπανικηφόρος και αυτός έγινε γέροντας ο Παπα Εφραίμ. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο Άγιος, ήταν πνευματικός πατέρας του γέροντα Εφραίμ, δεν ήταν γέροντάς του, ήταν πνευματικός του πατέρας. Αλλά έκανε 42 χρόνια υπομονή στον Παπανικηφόρο, η όβιον υπομονή, τεράστια υπομονή, μέσα στην έρημο μαζί με όλους τους πειρασμούς της ερήμου και έγινε πραγματικά εισάγγελος και άνθρωπος του Θεού τέλειος. Μπορούμε να το μιμηθούμε? Στα μέτρα τα δικά μας, Άρη μου. Στα δικά μας μέτρα, διότι εμείς δεν έχουμε τα μέτρα του γέροντα Εφραίμ, αλλά στα δικά μας μέτρα μπορούμε να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
διότι πάντα δυσκολίους ανθρώπους μπορεί να συναντήσουμε στην πορεία μας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Εγώ παρακαλώ το Θεό να με κάνουν υπομονή οι άλλοι οι άνθρωποι και εγώ δεν κάνω υπομονή με κανένα. Να οι άλλοι να μας κάνουν υπομονή με εμάς και τους δώσει ο Θεός δύναμη να μας αντέχουν για μας υπομένουν. Αν ήταν όλοι σαν εσάς, ήταν καλά όμως. Μας σκεπάσει ο Θεός, γη μου. Μας φυλάει ο Θεός στο ευχές των πατέρων μας. Ευλογείτε, γεροντά μου. Ο Κύριος. Ήθελα να ρωτήσω, έτσι για το μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης, πώς πρέπει να προσερχόμαστε στο μυστήριο αυτό. Διότι κάποιες φορές πηγαίνουμε έτσι με μια απλή απαρίθμηση των αμαρτιών, που μπορεί να μην έχει και αληθινή μετάνοια. Η μετάνοια, αδερφή μου, δεν θα την κάνουμε τώρα της εξομολόγησης μόνο, αλλά όλη η ζωή μας είναι ζωή μετανοίας. Να μάθουμε να μετανοούμε ενώπιον του Θεού. Ταπεινά και με ειρήνη, χωρίς να ταραζόμαστε, χωρίς να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας, να έχουμε μετάνοια ενώπιον του Θεού, η οποία θα μας σταθεί ως βοηθός και υπέρμαχος εν ώρα κρίσεως. Και να εξομολογούμαστε ταπεινά και απλά, και ο Θεός θα μας δώσει τη χάρη του μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γέροντα, υπάρχουν κάποιες ειδικές προσευχές που έτσι μας σωθούν στη μετάνοια? Όλες οι προσευχές της Εκκλησίας είναι προσευχές μετανοίας. Όλες οι προσευχές. Σε κάποιες συγκεκριμένες που... Ο ψαλμός της μετανοίας, το λέει στο μετικός του ψαλμός, και διάφοροι κανόνες, οι κετήριοι κανόνες που έχουμε στο Χριστό μας και στους Αγίους μας, είναι κανόνες μετανοίας αυτές. Μάλιστα. Ο μέγας κανόνας της μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι πολύ ωραίος και πολύ χρήσιμος και πολύ ωφέλιμος. Μάλιστα. Εντάξει, γέροντα, ευχαριστώ την ευχή σας, γέροντα μου. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γέροντα Θανάση, προλαβαίνω να κάνω μια αναπορία. Ναι, προλαβαίνεις. Καταρχήν, να ευχαριστώ και, όπως είπετε πριν, για την υπομονή να... Θα με υπομένουν και εμένα ο σύζυγος και τα παιδιά. Αυτό είναι παρακαλώ, να τους κάνουν υπομονή μας οι άλλοι, όχι εμείς τους άλλους. Ακριβώς. Η απορία μου, γέροντα, είναι που το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Σε κάποια φάση λέει ο Χριστός, εκεί που ήταν να μπει στο δωμάτιο με τη μικρή που ήταν ετοιμοθάνατη. Ήταν νεκρή, νεκρή, ναι. Δεν άφησε να μπει κανένας, μένουν ο Πέτρος, οι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβο και Ιωάννη και οι γονείς της Κορούδας. Σε κάποια φάση όμως είπε τους μην κλαίτε, δεν πεθάνε, αλλά κοιμάται. Και λέει μετά το Ευαγγέλιο και τον περιγελούσαν στα αρχαία και κατά γέλων αυτού. Και μετά λέει τους έβγαλαν όλους έξω. Και η απορία μου είναι καλά και οι Απόστολοι καταγελούσαν αυτόν. Από μέσα τους μπορεί να είχαν λογισμούς ότι τι λέει τώρα που κοιμάται, αφού πέθανε. Από μέσα. Διότι μετά λέει τους έβγαλαν όλους έξω. Σίγουρα δεν τον κοροϊδεύαν εκ φόνος και φανερά, διότι δεν θα είχαν και κουράγιο οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τον να λέει ότι πέθανε, είπαν τι λέει ότι πέθανε, αφού είναι νεκρό το παιδί. Μάλιστα, εντάξει, γέροντα, ευχαριστώ. Μάλιστα, ακόμα ένας. Παρακαλώ. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Είμαι η Σοφία από Αθήνα. Ναι, Σοφία. Ήρθα και εγώ στον Άγιο Δημήτριο να σας δω από κοντά. Καλά έκαμε. Σας είδα, βέβαια είχε πάρα πολύ κόσμο και αναγκαστικά ήμουν στην κάτω αίθουσα. Ορίστε. Έχασες το χρόνο σου. Δεν έχασα καθόλου το χρόνο μου. Χάρηκα τόσο πολύ, έστω που σας είδα και από μακριά απ' έξω έτσι λίγο. Δεν μπόρεσα να πάρω την ευχή σας, δεν πειράζει. Ίσως κάποια άλλη φορά. Ήθελα να σας πω, αυτή η ταπεινότητα, αυτό που ο Άγιος άνθρωπος, αυτό που δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος και νιώθει ότι είναι ο τελευταίος, όπως λένε πολλοί Άγιοι. Πώς φτάνει κανείς αυτό, δηλαδή, εγώ το ακούω και καμιά φορά, λέω, μα πώς είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, κάποιος Άγιος άνθρωπος ότι, ας πούμε, επηρεάζει τόσες ψυχές, ότι έχει, ας πούμε, κάποια χαρίσματα. Πώς γίνεται αυτό? Τα είπαμε προηγουμένως, αδερφοί μου, ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού προσεύχεται στο Θεό και ζητά το έλεος του Θεού και ξέρει ότι ο Θεός βλέπει την καρδία του που είναι τόσο ακάθαρτη και γεμάτη πάθη και ασχημίες και βλέπει πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς, τότε καταλαβαίνουμε ότι πράγματι απέχουμε μακράν του Θεού πάρα πολύ.
μου τα λέει και ο πνευματικός μου, αλλά μάλλον είμαι πολύ πολύ αρχάρη ακόμα. Μετά από τόσα χρόνια. Ας δώσουμε τον εαυτό μας στη χείρα του, να μας οδηγήσει ο Κύριος. Ωραία. Να μην απασχολώ, γιατί πέρασε και πολλή ώρα. Την ευχή σας. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Μια ανακοίνωση ότι την 5η 11 Νοεμβρίου 2 ώρα 6 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός του Πολιούχου της πόλεως μας Αγίου Άνω του Ελεήμονος στον ομώνυμο ναό του 2 ώρα 6 το απόγευμα. Και την επόμενη μέρα το αρχιερατικό συλλήτουργο στον Άγιον Ιωάννη του Ελεήμονα, όπως συνηθίζομαι κάθε χρόνο, και την εορτή του Αγίου μας Πολιούχου μας. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, η Παναγία μας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.